Τη φωνάρα που άκουσες είναι αυτό το μικρό κοριτσάκι, η Νικόλ. Έλα, Νικόλ, εκπληκτική. Συγχαρητήρια και πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ και πολύ ωραία φωνή. Η Νικόλ έχει εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί εδώ και πόσο, μια εβδομάδα περίπου. Ναι, περίπου. Ναι. Και έχει ήδη κάνει 35-40.000 σαρώνι, views. Και όλοι έχουν μείνει καλύτερα και λένε τι είναι αυτή. Βγήκε, ξέρω εγώ, από κανένα voice, βγήκε από καμία τέτοια. Εσύ τι βγήκε, βγήκε μόνο σου. Ναι, με τη βοήθεια της Panic Records, της εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε, που θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα. Και κυρίως επειδή με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου, είναι σαν μια δεύτερη οικογένεια. Ναι, γιατί πρέπει να πούμε, καλά που βρέθηκε η Panic Records, γιατί δεν θέλαμε να αναφερθούμε στην άλλη σου οικογένεια, γιατί το επίθετό σου είναι Νικόλ Σαραβάκου. Είναι η κόρη του Σαραβάκου. Εντάξει. Και επειδή ένα παιδί δεν έρχεται μόνο του, ναι, είναι και τη Βίκη Γεροθόδωρου, έτσι δεν είναι? Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι πήρε από την πλευρά τη μαμά. Πόσο είσαι, κορίτσι μου? Είμαι 18. Πήγαινε σχολείο ακόμη? Όχι, τέλειωσα πέρυσι. Α, τελείωσε. Ε. Ναι. Είσαι φρέσκια. Ναι. Το τραγούδι το έχει καιρό, γιατί αυτό το τραγούδι πέρα από ότι όλη η παραγωγή θυμίζει κάτι μεγάλο. Τρελαθήκαμε. Πρέπει να ασχολείσαι πολύ καιρό. Δεν μπορεί να βγει και τώρα ξαφνικά αυτό. Ναι, έτσι, από μικρή ξέρω με τι θέλω να ασχοληθώ. Έχω αποφασίσει ότι το τραγούδι θα είναι αυτό. Είναι αυτό που με εκφράζει βασικά. Όταν ήμουν 13 χρονών, είχα πάει στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα μου διακοπές και είχαμε πάει στο θέατρο, στο Broadway, και είχαμε δει το Φάντασμα της Όπερας. Δεν τρόμαξε το φάντασμα μου? Όχι. Το ερωτεύτηκα από την πρώτη σκηνή με το που άρχισε. Αυτό και... το κακομούτσινο φάντασμα. Όταν γυρίσαμε στην Αθήνα, πήρα το CD και άκουγα όλη την ώρα τα τραγούδια στην επανάληψη, κάποια που μου άρεσαν παραπάνω, αλλά γενικά όλα, ναι. Με άκουσε η μητέρα μου να τραγουδάω και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το CD, αλλά ναι, έτσι άρχισε και να... Και εκεί η μαμά σου βλέπει δεν είναι το CD, αλλά είσαι ναι, εσύ ίδια. Έτσι, στα 13 τώρα. Ότι... Ναι. Τι τραγουδούσες, ας πούμε, να κάνουμε τη σκηνή, ας πούμε, εμείς είμαστε σπίτι. Ναι, ας είμαστε στο σπίτι και καθόμαστε. Παίζω ότι εγώ είμαι ο Σαραβάκος που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και εγώ η Βίκη. Ναι, ο Βαγγέλης η Βίκη, δεν ακούω και ακούγεται μια φωνή δική σου. Think of me fondly when we say goodbye. Remember me once in a while, please promise me. Ναι, έχω αγχωθεί, ξεχνάω τους στίχους. Εμείς είμαστε εσάς, μας ξεαγχώνει και η παρουσία σου και η φωνή σου. Γιατί η φωνή σου, ξέρεις, είναι, σε κάνει να ονειρεύεσαι, έχει αυτό το προσόν. Είναι σαν χάδι. Και είναι ένα όνειρο πραγματικά να βλέπουμε μπροστά μας έτσι ένα πρόσωπο τόσο καθαρό. Ανεξάρτητα από το παρελθόν του πατέρα, στο οποίο οι αμαρτίες των γονέων δεν βαραίνουν τα τέχνα. Εντάξει, ο άνθρωπος θα σου πω, έμπλεξε. Συμβαίνουν στη ζωή. Για να σε κάνω όμως να νιώσει πιο καλά, έτσι, για να μην νομίζω ότι εδώ είναι ο κακός θείος και έτσι, να φέρουμε για τη δούλξα που είναι τη ηλικία σου. Για να χαλαρώσει η κατάσταση και να τη πούμε για τραγούδι. Εντάξει. Εκεί να μην πει. Προ Θεού, Νικόλ. Έχοντας το βάρος πάνω στη, το ένιωθες καθόλου το βάρος και στο επώνυμο που είχες και βέβαια και στην πλευρά του πατέρα σου λόγω δημοσιότητας με το άθλημα θα πω, ναι, το οποίο ασχολεί του, αλλά και της μητέρας σου επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω νιώσει ιδιαίτερα. Και γιατί ποτέ να μην το νιώσεις. Πάντα τους έβλεπα σαν τους γονείς μου, δεν τους έβλεπα σαν αυτό που τους έχει προσφέρει η δουλειά τους. Και για μένα ήταν δύο άνθρωποι απλοί. Και γενικά στη ζωή τους είναι πολύ απλή. Μα ήταν και απλή αυτό. Ναι. Στο γήπεδο κάνω κάτι περίεργο, θα σου πω. Δεν την έχω προλάβει αυτή την εποχή, οπότε. Καλύτερα. Για όλους. Έγινε δεχτή η επιλογή σου να ασχοληθείς με το τραγούδι? Εννοείται από το από σπίτι. Από τους γονείς σου. Η μητέρα σου, η οποία είναι ειδική, ας πούμε. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω τη μητέρα μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Είναι σίγουρα αυστηρή μαζί σου ή είναι πιο τρυφερή και ως μαμά, κατάλαβες? Είναι και τα δύο. Είναι αυστηρία και που πρέπει και όσο πρέπει και με βοηθά να παίρνω σωστές αποφάσεις. Ο πατέρας σου σε άκουσε να τραγουδάς ευνίδια, δηλαδή ήξερε ότι σιγά σιγά τραγουδάς και του ήρθε αυτό φυσιολογικά? Ή σε κάποια στιγμή ακούει και λέει δεν μπορεί να είναι αυτή η κόρη μου? Νομίζω του ήρθε σιγά σιγά, γιατί η μητέρα μου με είχε ακούσει και άρχισα μαθήματα φωνητικής από τότε και ο πατέρας μου τώρα έχει αρχίσει να με ακούει με το τραγούδι που του ξένησε λίγο στην αρχή, γιατί είναι αγγλικό και δεν έχει καμία σχέση με την ξένη μουσική. Ήταν λίγο, περιμένω το ελληνικό, ξέρετε, κάπως έτσι. Τι περιμένω να τραγουδήσεις, το σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει, το επόμενο μου τραγούδι θα είναι ελληνικό. Ναι, μακριά από αυτό όμως, σε περισσότερο, θα είναι ελληνικό, γιατί λες ελληνικά. Εντάξει, εγώ είμαι πανιόνιος, οπότε...
Από εκεί ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, και ο μπαμπάς, έτσι δεν είναι. Είναι οι ρίζες, εκεί βρίσκονται. Τι είναι εσείς, δηλαδή παρακολουθείς, βλέπεις, ξέρεις, τι είναι το offside? Α, όχι. Όχι τόσο πολύ. Καταρχάς, το offside είναι μια σχετική έννοια. Πρέπει πρώτα να γίνει εισαγγελική έρευνα τη σήμερα ημέρα και θα καταλήξει τι είναι offside και τι δεν ήταν offside. Μου έχουν εξηγήσει πολλές φορές, είναι αλήθεια, αλλά κάθε φορά μου λένε κάτι άλλο. Οπότε στο τέλος θα διαγραφώ όλα για να μπερδεύουμε. Ήξερες όμως ότι ανεξάρτητα από την πλάκα που κάνουμε εδώ εμείς λόγω σωματιακών προτιμήσεων, ότι ήταν ένας μύθος της μπάλας και ένας τρομερός τεχνίτης, ας πούμε. Δηλαδή και αυτό το ήξερες για τον πατέρα σου, ανεξάρτητα που ήρθες εσύ μετά στην... Ναι. Έχεις διαβάσει τι γράφανε για τον πατέρα σου, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, τα έχεις δει? Ναι. Αυτό είναι σαν παραμύθι, ότι αφορά κάποιον άλλο άνθρωπο, εμένα ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν στις εφημερίδες ή στον κόσμο. Ναι, είναι. Είναι λίγο... Δεν είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς. Σου έχει πει παραμύθια? Όχι. Όχι. Ιστορίες από τα παλιά και αυτά, ναι. Κάποιες. Η μαμά σου έβγαζε παραμύθια. Λένε, ο άνθρωπος θα γύριζε στεναχωρημένος από τα γήπεδα. Αυτή τι παραμύθια τώρα λέει στην Γιώργη του Διαβούμε για κανένα αστείο τώρα. Αγιανάνε και Ολυμπιακή. Τα παραμύθια τα λέγει η μαμά σου. Η μαμά, λοιπόν... Η γιαγιά μου είναι η αλήθεια μου τα έλεγε. Η γιαγιά είχε κάποια μουσική συνέχεια? Όχι. Είχε τίποτα σχέση? Όχι. Ωραία. Από τη μητέρα σου, λοιπόν, έμαθες κάποια πρώτα τραγούδια? Έλεγες κάποια τραγούδια τη μητέρα σου? Σίγουρα στην αρχή η μητέρα μου μου βάζε να ακούω μουσική που ήταν πιο ποιοτική, ας πούμε, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τι σου αρέσει εσένα να ακούς? Ακούω ξένα, καθαρά. Από ελληνικά πολύ λίγα πράγματα. Της μητέρας τα τραγούδια δεν τα ακούς? Η αλήθεια είναι πως όχι. Ακούω πολύ λίγα συγκεκριμένα. Όλοι οι άλλοι Έλληνες όμως και όχι μόνο. Ναι. Θέλω να μου πεις όμως τα βήματα τώρα πριν γίνει αυτό το κοινό, πριν παρουσιαστεί το τραγούδι. Ναι. Πώς έγινε το τραγούδι αυτό, πώς δημιουργήθηκε, πώς... Ναι, αυτό είναι... Η στίχη είναι της μητέρας μου, της Βίκης Γερδόδωρου, και η μουσική του Βαγγέλη του Κακουριώτη. Και την ενορχήστρωση την έκανε ο Χρήστος Σούμκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησε... Όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά? Η μητέρα μου είχε το στίχο, το τίτλο βασικά του τραγουδί, το Love O'Clock, πολύ καιρό τον είχε γράψει παλιά. Και της είχε μείνει και όταν άρχισε και εγώ να τραγουδάω, σκέφτηκε να τον κρατήσει για μένα. Έπειτα, ο Βαγγέλης, με τον οποίο κάνουμε πάρα πολύ παρέα, είναι πάρα πολύ καλός μας φίλος. Έγραφε διάφορες μουσικές και σκεφτήκαμε να γράψει και για μένα. Και έτσι τέριαξε η φράση, η ατάκα, στη μουσική του Βαγγέλη. Οπότε βγήκε αυτό. Ουσιαστικά τι λέει το τραγούδι? Το τραγούδι μιλάει για μια εσωτερική πάλι. Και ότι το Love O'Clock συμβολίζει ότι είναι η ώρα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Οι φίλοι σου από το σχολείο το έχουν ακούσει το τραγούδι αυτό? Η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν έχω πολλούς φίλους. Από γιατί επιλογή το μου. Αυτό? Γιατί είμαι πολύ επιλεκτική στο ποιον θα έχω δίπλα μου. Καλά κάνεις και είσαι επιλεκτική. Καλά κάνεις, αλλά επειδή είσαι πολύ μικρή για να φτάσεις από το σημείο, τι σε έχει προδώσει κάποια φίλη, κάποια κολλητή? Έχουν συμβεί πολλά γενικά. Ναι. Να σου πω, όλες ίδιες. Ναι, το ξέρω. Δεν το ξέρω το εγώ. Εμείς καταλαβαίνουμε. Έλα μου. Καλύτερα να σου πω με τους γονείς σου τίποτα. Άλλα παιδιά που τα ξέρεις από παλιά. Έτσι δεν είναι, που έχει σιγουριά. Το έχει τον καθέναν ο οποίος σου έρχεται να σου κάνει τον κολλητό, ή η κυρία από εδώ, ή όποια άλλη έχει αυλές, ας πούμε, τριγύρω της. Δεν γίνεται. Δεν κανείς δεν θα είναι σαν τον πατέρα σου ποτέ. Να το τελειώσουμε. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα ο μπαμπάς. Μιλάνε εδώ οι πατεράδες. Ναι. Τέτοια λέτε στα παιδιά. Και η μαμά, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μια που ξέρει από τραγούδι. Έγραψε ένα στίχο. Έτσι, έγραψε ένα στίχο, όσο εκεί τελειώσαμε. Για μένα είναι το ίδιο. Και οι δύο. Φαίνεται ότι ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι έτσι είναι ένα παιδί μεγαλωμένο με μεγάλη αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παρότι μπορεί να έχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου διαθέσιμα, ότι είχες και τις δικές σου ανησυχίες προφανώς. Έτσι. Και από το ύφος και από το βλέμμα σου και από την αγωνία που είχες εδώ, καταλαβαίνω ότι ψάχνεσαι, παρότι είσαι πολύ μικρή, ψάχνεσαι πολύ. Ποια είναι τα επόμενα πράγματα που θες να κάνεις, Νικόλ? Θέλω να συνεχίσω με τη μουσική, είναι αυτό που μου αρέσει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Θα κάνω μια ολοκληρωμένη δουλειά που θα βγει από Χριστούγεννα και μετά. Και... Ξένα, ελληνικά? Θα είναι κατά βάση ελληνικά, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Με συνεργασίες ή μόνοι? Καλά, μέχρι τα Χριστούγεννα μην είσαι σίγουρη. Τι γλώσσα θα μιλάμε? Νικόλ, με συνεργασία, θα κάνεις κάποιες συνεργασίες ή θα είσαι? Μόνη μου θα είναι το πρώτο, η πρώτη δουλειά. Ωραία. Σε τι στυλ? Ελληνικά δηλαδή, σαν αυτά που σου αρέσουν να ακούς? Ναι.
πιο ποιοτική μουσική. Και τώρα για να τσεκλήσουμε και λίγο για τον πατέρα σου. Είναι η κόρη του Σαραβάκου, του γνωστού Σαραβάκου. Με διάφορα. Του Πανιωνίου. Ναι. Πώς σκέφτηκες τώρα, γιατί ο νόμος παρέχει το δικαίωμα. Δεν παίρνεις το όνομα της μητέρας σου έτσι για να συμπληρώσεις κάποιο βάρος πάνω σου. Μ' αρέσει το επιθετό μου. Σ' αρέσει. Αλήθεια. Και το άλλο ωραίο είναι όμως. Εντάξει. Ναι. Ρίχνω μια ιδέα τώρα, όχι να χαλάσω και οικογένειες. Αλλά είπαμε. Μπάλα, εσύ έπαιζες. Έχω προσπαθήσει, αλλά δεν. Ναι. Έπαιξε καμιά ομάδα στην γειτονιά ή. Όχι, με τον μπαμπά μου λίγο πιο παλιά. Α, γι' αυτό δεν προχώρησες. Να τα βλέπει τώρα, λέει, θα έρθω κάτω. Πες τώρα καμιά φορά εδώ να μας πει τι έγινε. Δεν πηγαίνει πουθενά. Τώρα, δεν πάει. Γιατί δεν πάει. Είναι πολύ κλειστός γενικά. Είναι δε. Λίγο, ναι. Είναι, πάντα ήταν, αλλά εντάξει, ναι. Αυτό στους ανθρώπους είναι καμιά φορά είναι και ένα προσόν. Το να είσαι κλειστός και να μην γίνεις εξαίρεση του εμπορίου. Ναι, όπως και εσύ είσαι λίγο, λιγάκι έτσι, κάπως, ε. Έχεις τραγουδήσει σε κόσμο. Ναι, έχω πάρει από τον μπαμπά μου πολύ. Αλλά έχεις τραγουδήσει σε κόσμο. Ναι, είχα κάνει πέρυσι κάποια live με τον Δημήτρη τον Κοριαλά και τον Γιώργο Καραδήμο. Αλλά αυτό, το Mike's Irish Bar ήταν. Δεν ήταν κάτι μεγάλο. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ειλικρινά συγχαρητήρια για τη δουλειά σου, είναι καταπληκτική. Συγχαρητήρια και στους γονείς σου που σε μεγάλωσαν όπως σε μεγάλωσαν. Ευχόμαστε το καλύτερο για σένα. Σας ευχαριστώ εντάξει, πολύ. Και να βρεθούμε και σύντομα μετά από λίγο καιρό και να ακούσουμε και τα άλλα σου τραγούδια. Θα ήταν χαρά και τιμή μου. Έτσι. Για μας είναι χαρά. Και νομίζω για όλους όσους μας είδαν.